ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό το φυλάδιο να το αγοράσω. Αχ, δεν είναι καλά τα πορτοκάλια αυτά. Είναι καλό το δίνει το σκούρα. Και δεν έχει τίποτα από αυτά που έχει στο φυλάδιο. Ναι. Hey καρίνιος, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, θα έχουμε ένα μοναδικό βίντεο. Ένα βίντεο που δεν έχω ξαναδεί να γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μοναδικό και περίεργο το σημερινό βιντεάκι. Δεν το έχω δει γιατί το σκεφτήκαμε μόνοι μας το συγκεκριμένο βίντεο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Αλέξης είχε μια φαϊνή ιδέα. Όλα αυτά λοιπόν τα φυλάδια που έρχονται στην πόρτα μας και τα αφήνω από διάφορα σούπερ μάρκετ και είναι ενημερωτικά για το τι φαγητά περιέχουν και όλα αυτά. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τρώμε για 24 ώρες από τέτοια φυλάδια. Θα είναι κουλόρ νομίζω. Ό,τι και αν έχει. Δηλαδή, αν έχει κουβέρτες μέσα, θα φας κουβέρτες. Πλάκα κάνω. Αφήνουν δηλαδή διάφορα σούπερ μάρκετ στην πόρτα, διάφορα διαφημιστικά φυλάδια. Οπότε εμείς είπαμε να τρώμε για 24 ώρες από το κατάστημα του ΑΒ. Δηλαδή θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα φαγητά του φυλαδίου και να κάνουμε ένα δείπνο. Ένα, μάλλον λάθος, ένα 24ωρο γεύμα. Όχι ένα μόνο, βασικά 3-24 ώρα γεύματα. Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Approximately 10 hours later. Θα πρέπει δηλαδή μέσα από το φυλάδιο να αγοράσουμε κάποια πράγματα, να τα μαγειρέψουμε ή αντίστοιχα να τα φάμε για 24 ώρες. Wow, είναι λες και είναι ανοιχτό χρόνο. Οπότε, αν σας αρέσουν αυτά τα challenge με το φαγητό, κάνω πάρα πολλά στο κανάλι μου. Όπως έχεις καταλάβει, κάνω πάρα πολλά challenges γενικά. Και είναι ωραίο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Το κανάλι αφορά το φαγητό κυρίως. Όπως έχεις καταλάβει, και μαγειρική αλλά και challenges με φαγητό. Τα βρεις πολλά. Είναι το ιδανικό κανάλι, νομίζω. Οπότε, ναι, να κάνετε εγγραφή αν σας αρέσουν αυτά. Γιατί αυτή είναι η θεματολογία του καναλιού μου. Και επίσης, δεν ξεχνάμε το Instagram να με ακολουθήσεις εδώ πέρα. Γιατί ανεβάζω διάφορα καθημερινά stories. Ερχόμαστε πιο κοντά. Είναι πιο καθημερινά. Θέλω να σας δείξω όμως το φυλάδιο του ΑΒ για την εβδομάδα. Ομάδα που θα πάω εγώ, που πήγα μάλλον, γιατί θα έχω κάποια κλιπ για να δείτε σε κάθε γεύμα. Να σας δείξω τι ακριβώς είχε. Λοιπόν, για αρχή, όπως βλέπετε, αυτό είναι το φυλάδιο, είναι το παλιό φυλάδιο, γιατί το πήρα πριν 1-2 μέρες. Έχει διάφορα εδώ πέρα δημητριακά, αυτά δεν μας αφορούν τόσο. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, έχει διάφορα λαχανικά, όπως είναι το μπρόκολο, μαρούλι, αβοκάντο, αυτή τη σαλάτα, τα πορτοκάλια. Μήλα, μετά έχει από εδώ διάφορα κρέατα, σνίτσελ και όλα αυτά. Έχει και συνταγές, τώρα το είδα. What? Και μετά συνεχίζουμε με τυριά και σαλάμια και λουκάνικα, μουστάρδες και όλα αυτά. Δηλαδή, το challenge είναι λοιπόν ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό το φυλάδιο να το αγοράσω. Δεν θα τα πάρω προφανώς όλα αυτά. Θα πάρω αυτά που θέλω να πάρω. Γιατί να πάρουμε σκυλοτροφή. Προφανώς και δεν θα τα πάρεις όλα αυτά, αλλά θα κοιτάξεις να τα συνδυάσεις κάπως πιο όμορφα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Μετά έχει ψαροκροκέτες. Και γενικότερα αυτό είναι το φυλάδιο που θα λάβουμε, ρε παιδί μου, ως πρότυπο και θα ψωνίσουμε από αυτό διάφορα φαγητά. Νομίζω εδώ ξεκινάνε τα σαμπουάν και τελειώνουν τα φαγόσιμα. Οπότε ως εδώ είμαστε ok. Έχω εδώ πέρα τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Βασικά θα σας δείξω το πρωινό, γιατί είναι και πρωί τώρα. Ήθελα να το ξεκινήσω με μια νέα μέρα. Οπότε θα πέσει και το κλιπ από τις προηγούμενες μέρες που πήγα στο σούπερ μάρκετ να δείτε τι ακριβώς πήρα για πρωινό. Λοιπόν, πήρα ένα φυλάδιο καθώς ερχόμουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, γιατί πρέπει να αγοράσουμε τα πάντα σύμφωνα με αυτό. Δηλαδή, ό,τι έχει εδώ πέρα σε προσφορά, θα πρέπει να το πάρουμε. Για να δούμε λοιπόν τι έχει. Επίσης, τα μήλα, πού είναι. Μήλα. Αυτά πρέπει να είναι. Ναι, 1,69 λέει τα έχει. Μάλλον αυτά είναι. Λοιπόν, βρήκαμε τα πτυμπέρ. Είναι με αλεύρι ολικής. Κοίτα πόσο από την πέρα έχει, ούτε καν είχα ιδέα ότι είχε τόσο πολλά. Ναι, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πήρα αυτά που είχε σε προσφορά στο φυλάδιο και ήταν τα μπισκότα Petit Beurre. Και συγκεκριμένα είναι τα μπισκότα Petit Beurre με αλεύρι ολικής άλεσης. Βασικά δεν τρώω συχνά Petit Beurre μπισκότα. Και μάλιστα με αλεύρι ολικής αλέσεως. Δεν είμαι πολύ φαν αυτών των μπισκότων. Εντάξει, πιο πολύ για γλυκά τα χρησιμοποιώ. Αν είναι να κάνω κάτι. Και το τελευταίο γλυκό που έκανα με αυτά τα μπισκότα ήταν ένα χρόνο πριν. Παρ' όλα αυτά, εφόσον αυτά ήταν στο φυλάδιο, είναι νομίζω ωραία ιδέα για πρωινό. Και επίσης, για να δω τι άλλο έχω εδώ. Τέλεια! Αυτά έχουμε για πρωινό. Οπότε θα ξεκινήσω τη μέρα μου με αυτά τα μπισκότα. Και επίσης, επειδή είχε αρκετά πορτοκάλια, μπανάνες και όλα αυτά όπως είδατε, σκέφτομαι να φτιάξω και φρούτα. Δηλαδή να φάω και φρούτα, να κάνω και κάποιο χυμό πορτοκάλι και να είμαστε έτσι λίγο πιο υγιεινά για πρωινό. Οπότε πάμε να το φτιάξουμε. Είμαι πανέτοιμη λοιπόν για το πρωινό. Όπως βλέπετε, έχω εδώ πέρα τα πορτοκάλια. Προσπάθησα να πάρω από τα πιο μαλακά πορτοκάλια, πήρα κι άλλα. Αλλά αυτά ήταν από τα πιο μαλακά για να τα στύψω για χυμό και να βγάλω αρκετό ζουμί. Είναι αυτά εδώ πέρα τα πορτοκάλια που είχε στο φυλάδιο. Και έχω εδώ πέρα την μπανάνα, όπου ήθελα να φάω και μια μπανάνα για πρωινό. Εγώ, επειδή όπως σας είπα, το γύρισα το βίντεο λίγες μέρες μετά, η μπανάνα μας έχει καταμαυρίσει. Επίσης, έχω τα μπισκοτάκια, οπότε πάμε να κάνουμε το χυμό και να φάμε πρωινό.
Να μιλήσω και λίγο για την κατάσταση, γιατί δεν έχω μιλήσει καθόλου βασικά. Να πω ότι επίσης τα πορτοκάλια και γενικότερα όλα αυτά τα σπεροειδή έχουν πολύ βιταμίνη C μέσα. Οπότε βοηθάει, ρε παιδί μου, η βιταμίνη C το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Οπότε είναι μια καλή πηγή η βιταμίνη C και έτσι ώστε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να μην έχουμε αρκετά θεματάκια πλαίσιος. Να μην κολλήσουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Βασικά αυτά έχω να πω. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και αυτό. Λέω με το πώς σας στύψω τώρα τα πορτοκάλια. Θέλω να στύψω πάρα πολύ καιρό πορτοκάλι. Για να είμαι ειλικρινής, τώρα είναι η περίοδος τους και τώρα ξεκινάμε και εμείς σιγά σιγά να παίρνουμε. Αχ, δεν είναι καλά τα πορτοκάλια αυτά. Δείτε πως τα έχει στύψει και δεν έχει βγάλει καθόλου ζουμί. Θέλω να μου πείτε όποιος θυμάται αυτό εδώ πέρα το στίφτη από που το είχαμε πάρει. Που σημαίνει ότι με ακολουθεί πάρα πολύ καιρό. Νομίζω θα χρειαστώ δύο χέρια για αυτή τη δουλειά. Σίγουρα θα χρειαστώ δύο χέρια. Approximately 10 hours later. Αλήθεια σας λέω, το χέρι μου πόνεσε. Μάλλον αυτά τα πορτοκάλια δεν είναι για χυμό. Δεν ξέρω τι φάση. Δεν είναι για χυμό. Με πήρε πάρα πολύ ώρα για να τα στύψω και τρία πορτοκάλια έβγαλαν αυτόν εδώ το χυμό. Ούτε καν ολόκληρο ποτήρι. Τέλος πάντων. Στο θέμα μας. Έχω ανοίξει τα μπισκότα και παιδιά. Πόσο καιρό είχα να μυρίσω αυτή τη μυρωδιά. Πάρα πολύ καιρό. Τα μπισκότα ολικής αλέσεως είναι λίγο πιο σκούρα από τα κανονικά. Τώρα βέβαια στην κάμερα δεν ξέρω αν φαίνεται διαφορά. Αλλά είναι λίγο πιο σκούρα από τα κανονικά. Ωραία γεύση έχουνε. Πραγματικά έχουν ίδια γεύση. Πρώτη φορά τρώω κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ωραία. Να δοκιμάσουμε και το χυμό. Είναι γλυκός, είναι ωραίος. Βασικά είναι τέλειος ο χυμός. Το πρωινό θα είναι απλό και λιτό όπως βλέπεις. Το φάω και την μπανανούλα μου. Μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραία είναι. Θέλω να δω λίγο όμως τη διαφορά με τα κανονικά αυτά. Πέρα από το αλεύρι. Θα μου πέσουν και θα κλαίω. Πείτε μου σας παρακαλώ ότι δεν είμαι η μόνη που παίρνει ένα κουταλάκι. Και τρώει όλη αυτό εδώ πέρα που περισσεύει από τους θυμμένους χυμούς. Πείτε μου σας παρακαλώ ότι δεν είμαι η μόνη. Παλιά δεν μου άρεσε όταν ήμουν πιο μικρή, αλλά τώρα είναι τέλειο. Σαν να τρως ένα λιωμένο πορτοκάλι βασικά. Και έχει πάρα πολλές βιταμίνες αυτό. Να το ξέρετε. Απλά σας το λέω, γιατί το κάνω εγώ συχνά αυτό. Αυτό ήταν για το πρωινό. Τώρα θα τα πούμε λογικά στο μεσημεριανό. Τέλος πάντων, οπότε ναι, αυτά για το πρωινό. Θα πιω και το χυμούλι μου. Το φρεσκοστημένο μου χυμό. Και θα τα πούμε λογικά τώρα στο μεσημεριανό. Ήρθε η ώρα τώρα λοιπόν του μεσημεριανού. Όπου θα φτιάξουμε κιόλα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι που έχω πάρα πολύ καιρό βασικά να φάω. Πάμε να δούμε το κλιπ από το σούπερ μάρκετ. Να δούμε ακριβώς τι πήραμε από το φυλάδι. Τι θες να πάρουμε. Πάρουμε κάτι για λαχανικά έτσι να έχουμε. Έχει εδώ πέρα δηλαδή, ας πούμε, σε προσφορά τα πορτοκάλια που θα πάρουμε σίγουρα και το μπρόκολο που θα πάρουμε επίσης σίγουρα. Και παίζει και κάτι για αβοκάντο. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το φάμε στις 24 αυτές ώρες, γιατί δεν είναι και πολύ όρημα. Αλλά αυτά θέλω σίγουρα να πάρω για σαλάτες. Πού τα μπρόκολα. Δεν έχει μπρόκολο. Α, ωραία. Δεν έχει μπρόκολο. Νομίζω δεν έχει μπρόκολο. Και εγώ δεν βλέπω μπρόκολο. Και πήρα σακούλα για να πάρω μπρόκολο. Τα έχουν εκτός ψυγείου λοιπόν. Οπότε θα πάρουμε μπρόκολα. Αυτό νομίζω είναι πολύ ωραίο. Καλό φαίνεται. Είναι λίγο κίτρινο. Κιτρινιάρικο από κάτω. Αυτό το φαίνεται ωραίο. Αυτό. Νομίζω μας στάνει για μια σαλάτα αυτό. Και τα πορτοκάλια εννοείται. Νομίζω κάτι και από αυτά είχα δει στο φυλάδι προσφορών. Νομίζω αυτές ήταν οι ψαροκροκέτες που ανοίγει. Αυτές, οι 3,65, αν θυμάμαι καλά. Τις είχε αυτή τρομερή προσφορά. Ήταν στο φυλάδιο, για δες. Ξέρεις κάτι, αυτό σαν εδώ γίνεται ένας χαμός σε αυτό το φυλάδιο. Πώς καθόμενεις, είναι πολύ περίπλοκο, έχει πολλά χρώματα και συμπερδεύει. Έχει και μπανάνες που μπορούμε να πάρουμε, ρε, εσύ τώρα τα είδα. Αυτά μάλλον είναι τα προϊόντα της πολύ χαμηλής τιμής. Γι' αυτό είναι με μπλε. 1,69 κάνουν αυτές και 1,69 κάνουν και αυτές. Άρα είναι οι σωστές. Τέλεια. Ωραία, πάμε για τα επόμενα. Και έχουμε και το ρύζι ακριβώς από κάτω με 80 λεπτά. Αυτό, το μακρύκοκο. Τι παίρνουμε. Μπορείτε να καταλάβετε ότι το βίντεο ήταν από τα πιο δύσκολα που έχω κάνει. Γιατί πραγματικά στο σούπερ μάρκετ τα μισά πράγματα δεν τα είχε και δυσκολευτήκαμε αρκετά. Οπότε για μεσημεριανό θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό εδώ πέρα το ρύζι, το parboil, το μακρύκοκο. Αυτό εδώ πέρα. Και επίσης θα κάνω και ψαροκροκέτες. Όπου οι ψαροκροκέτες είναι σε αυτά τα οικονομικά τα προϊόντα που δεν έχουν κάποια προσφορά, αλλά βρίσκονται στο φυλάδιο. Έχω βάλει λοιπόν το νερό μου να βράζει για να βάλω το ρύζι. Το έχω βάλει εδώ πέρα σε αυτό. Εδώ. Θα βάλω και το φούρνο σιγά σιγά να ζεσταίνεται για να βάλουμε μέσα τις ψαροκροκέτες όπου τις έχω εδώ. Τις έχω βγάλει μόλις από την κατάψυξη. Και είναι αυτές εδώ. Δεν έχω πάρει τις συγκεκριμένες ψαροκροκέτες ποτέ. Ελπίζω να βγουν ωραίες και ελπίζω να τρώγονται για να μην μείνουμε νηστικοί. Ωστόσο λοιπόν θα κάνω και τη σαλατίτσα. Θα βάλω δηλαδή το μπρόκολο σιγά σιγά να βράζει. Γιατί αν είδατε και στο κλιπ είχαμε και τον μπρόκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το βίντεο. Γενικότερα δυσκολεύτηκα στο να πηγαίνω έργο με πάνω κάτω. Τα περισσότερα από αυτά εδώ πέρα δεν τα είχε στο φυλάδιο. Επειδή ήταν μικρό σχετικά το σούπερ
μάρκετ, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο το challenge. Παρ' όλα αυτά, εδώ είναι και το μπρόκολο όπως είδατε. Και πάμε να τα φτιάξουμε όλα και να φάμε μεσημεριανό γιατί έχω πεθάνει τη πείνα. Πλέον με το ριζάκι μας. Όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει το ταψάκι. Εδώ πέρα έχω βάλει και το ρύζι, βράζει. Και πάμε να ρίξουμε λοιπόν τις ψαροκροκέτες. Θα βάλω κάποιο λάδι, κάτι τέτοιο. Πάμε να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Τα κάναμε τέλεια. Πάμε λοιπόν να τα ψήσουμε και τα λέμε στο μεσημεριανό. Δεν βλέπω να λέει κάτι για το φούρνο. Έχει μόνο για το τηγάνι και φριτέζα. Οπότε, εφόσον δεν λέει ακριβώς. Κάτσε καμία κάμερα. Μάλλον θα τις βάλω γύρω στους 170 βαθμούς για να είμαι σίγουρη ότι θα ψηθούν, γιατί δεν έχω κάνει ξανά. Και θα τις βάλω στο φούρνο για μια πιο υγιεινή εκδοχή τέλος πάντων. Ωστόσο, πρέπει να βράσω και τη σαλάτα. Γιατί δεν την έβγαλα καθόλου για να τη βράσω. Όσο για τη σαλάτα, λοιπόν, έχω εδώ πέρα το μπρόκολο. Για να πω την αλήθεια, δεν βρήκα και πάρα πολύ ωραία μπρόκολα όπως είδατε και στο κλιπ. Δεν ξέρω, γι' αυτό ίσως τα έχασα προσφορά. Αλλά ήμουν και λίγο περιορισμένη στις σαλάτες που μου άρεσαν. Είπα σήμερα δηλαδή να μην φάω πάλι μαρούλα όπως έφαγα τις πράλες και τι φάγαμε τις πράλες. Αλλά να το πάω λίγο σε πιο μπρόκολο στυλ. Θα το καθαρίσω, θα το πλένω, θα το βράσω. Και νομίζω τώρα είμαστε σίγουρα έτοιμοι για να τα πούμε στο μεσημεριανό. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη σαλάτα μας και ακριβώς έτσι μοιάζει το πιάτο. Το ρύζι δεν μου βγήκε και πάρα πολύ καλό. Άφησα βασικά να είμαι ειλικρινής και τώρα ρούφιξε όλο το ζουμί, οπότε έγινε ένα. Μια ωραία μάζα. Ο Αλέξης έχει ξεκινήσει και τρώει ήδη. Πώς φαίνονται? Ωραία. Το ρύζι, να σου πω την αλήθεια, λίγο δοκιμάσαι. Καλό είναι όμως. Είναι καλό το ότι είναι τόσο σκούρα. Δεν ξέρω. Αυτά ήταν τα πιο οικονομικά βασικά που είχε κιόλας νομίζω στο κατάστημα. Ωραία είναι. Λίγο ανάλατο το ρύζι. Όχι, εντάξει, καλά είναι. Άμα θες βάζεις σαλάτα. Έχω να πω ότι για φυλαδίου, κάτι που δεν έχω ξαναφάει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές από το φυλάδιο φαίνονται τελαστικά και δεν θα τα δοκιμάσεις. Αλλά για την τιμή τους και γενικότερα νομίζω αξίζουν πάρα πολύ. Καλά είναι. Επίσης να πω, επιλέξαμε να φάμε ψαροκροκέτες για δύο λόγους. Ήταν να φάμε σνίτσερ, όπως μάλλον θα δείτε στο επόμενο κλιπ, γιατί. Θα δείτε ακριβώς. Και επίσης, επειδή είχαμε πάρα πολύ καιρό να φάμε βασικά ψάρι, είπαμε να το πάμε προς τα εκεί τη μεριά και να μην πάρουμε κάποιο νοπό κοτόπουλο ή νοπό κρέας που υπήρχε στο φυλάδιο. Ελπίζω λοιπόν να σας αρέσει το βίντεο το συγκεκριμένο, γιατί η προσέγγιση του είναι λίγο περίεργη. Πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Δυστυχώ βιντεάκι και αγοράζω μόνο από το φυλάδιο. Η σαλάτα αυτό που σας είπα ότι κυτρίνησε, μπορεί να τη βλέπετε τώρα λίγο πράσινη εσείς. Ήταν λίγο κίτρινες. Βασικά όλες οι σαλάτες αυτές ήταν κίτρινες και νομίζω φαίνεται καλύτερα και ξεκάθαρα. Αν το δείτε εδώ, φαίνονται πολύ κίτρινες. Εδώ έχει πολύ κίτρινα σημεία. Αλλά για να τη δοκιμάσουμε. Ελπίζω να μην χάλασε. Ωραία είναι. Δοκίμασα σε μπρόκολο. Ναι, δοκίμασα πριν λίγο. Ήταν πολύ καλό. Αυτά μέχρι στιγμής λοιπόν για το μεσημεριανό. Θα τα πούμε λογικά σε λίγο που σας έχω μία έκπληξη. Σας είπα λοιπόν ότι θα φάω και γλυκάκι, ότι σας έχω μία έκπληξη μετά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου πήρα αυτήν εδώ πέρα τη σοκολάτα γάλακτος. Βασικά ήθελα κάτι για γλυκό, έτσι για να έχω ολοκληρωμένο. Ξέρεις, να φάω σαλάτα, κανονικό μεσημεριανό και να φάω και κάτι για γλυκάκι. Να είναι ολοκληρωμένο το γεύμα. Οπότε, αφού μπερδευτήκαμε με τη συγκεκριμένη, πάμε να δούμε το κλιπ. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη σοκολάτα εδώ πέρα, εδώ, αλλά δεν ξέρω αν θα τη βρούμε. Νομίζω έχω βρει τη σοκολάτα, είναι αυτή εδώ. Τέλεια. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η σοκολάτα. The wrong one. Λάθος την κύρα μου και αυτή είναι. Αυτή είναι η σωστή. Η σκέτη σοκολάτα γάλακτος. Τελικά καταλήξαμε ότι ναι, αυτή ήταν η σωστή σοκολάτα γάλακτος. Που λέει βελούδινη. Τώρα τι βελούδινο ακριβώς μπορεί να είναι σε μια σοκολάτα, δεν έχω καμία ιδέα. Για να τη δοκιμάσουμε. Να πω ότι είμαι πολύ ιδιαίτερη στις σοκολάτες και δεν με ξετρελαίνουν οι σοκολάτες που δεν είναι τόσο γλυκές, ας πούμε, όσο η Kinder ή η Lacta. Με αυτά τα challenges δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει τον Αλέξη αυτή συγκεκριμένη. Ακούτε την κοιλιά μου που γουργουρίζει. Πού ήταν το σχέδιό τη. Έχει γεύση χριστουγεννιάτικο Βασίλη. Θα τη λατρέψει ο Αλέξης. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά δεν είναι και από αυτές που λέω wow. Είμαι σίγουρη ότι θα τη λατρέψει ο Αλέξης. Εγώ αρκετά έφαγα, νομίζω, για γλυκό. Τώρα λογικά θα τα πούμε στο βραδινό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σπυράκι μου. Εμφανίστηκε. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βασικά έχω βάλει ήδη να βράζει το νερό για το βραδινό. Γιατί για βραδινό. Να πάω να το φέρω βασικά κιόλας. Approximately 10 hours later. Για βραδινό λοιπόν έχω πάρει από το φυλάδιο αυτά τα πράγματα. Θα δείτε εδώ πέρα στο κλιπ. Φτάσαμε και στα μακαρόνια μας. Θέλαμε μπαρίλα. Μπαρίλα νομίζω είναι. Ναι, νομίζω και καθά το δούμε. Λοιπόν, είναι μπαρίλα Integrale. Βλέπεις κάπου Integrale. Νομίζω δεν έχουμε τέτοια. Τι είναι αυτά τα μπαρίλα. Δεν ξέρω. Λεγκουίνι. Ένα και τέσσερα. Α, για βλέπεις εδώ, να το. Γιατί δεν είναι μόνο τα μπαρίλα, τι ρατσιστικό είναι αυτό. Ολικής είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Οκ, περίεργο. Αυτό είναι το challenge, αυτό παίρνουμε. Τέλεια, πάμε να πάρουμε και λίγο κρέας, δηλαδή σνίτσελ που είχε σε προσφορά. Έχω πάθει ένα μικρό σοκ, γιατί έχω παρατηρήσει ότι το σνίτσελ που επιλέξαμε να πάρουμε δεν το έχει. Έχει μόνο golden blue, που δεν το έχει στο φυλάδιο προσφορά. Και επίσης, ούτε τα μπούτια έχει.
Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα για κρέας. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε μία εναλλακτική, νομίζω. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μεσημέρι θα φάμε μακαρόνια με σάλτσα και. Oh my god. Μα δεν έχει άλλο κρέας. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να σας δείξω, είχε μία σάλτσα. Αυτή είναι εδώ. Πάμε να την αγοράσουμε για να φτιάξουμε μακαρόνια με σάλτσα, αναγκαστικά. Ωραία, πάμε πίσω στα μακαρόνια τότε. Ναι, πώς το λες τώρα? Για δεν μπορώ άλλο με αυτό το challenge. Αλήθεια σας το λέω. Κυκλοφορώντας στο σούπερ μάρκετ που είναι μικρούλικο, γιατί φαίνεται ότι είναι μικρούλικο, και δεν έχει τίποτα από αυτά που έχει στο φυλάδιο. Τότε γιατί το φέρνω στο σπίτι και γιατί το κάνω έτσι? Δεν έχει ούτε καν αυτή τη σάλτσα. Κύκνο, δρομοστάφη, αλφαβήτα, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτά, αλλά δεν έχει μπαρίνα σάλτσα. Οπότε μακαρόνια σκέτα θα φάμε. Oh my god. Ήταν να φάμε μακαρόνια με σνίτσα, καταλήξαμε. Change of plans. Βρήκα το ματοπολτό εδώ πέρα στο φυλάδιο, δεν τον είχα παρατηρήσει. Και είναι, αν δεν κάνω λάθος, 86 λεπτά. Αυτός, όχι, αυτός κάνει 36. Ποιος κάνει 86? Αχ, πες μου ότι δεν το έχει ούτε αυτό. Πες και κάτω, ανάδος, 86. Αυτός, αυτός είναι. Ναι, αυτός είναι. Ναι, αυτό είναι. Τέλεια, βρήκαμε. Την ουσία αυτό ήθελα να είναι το μεσημεριανό μου, όπως είδατε. Ήθελα βασικά να κάνω μακαρόνια με σνίτσελ και να το φάω για μεσημέρι, ενώ τους ξεροκροκέτες θα τις φάω το βράδυ. Είπα ότι το απόγευμα θα σας τα εξηγήσω καλύτερα, δηλαδή τώρα. Αυτό έγινε γιατί το σνίτσελ δεν το είχε το συγκεκριμένο. Είχε το Golden Blue της συγκεκριμένης εταιρείας. Και δεν το είχε καθόλου στο φυλάδι το Golden Blue, οπότε θα ήταν κάπως άδικο. Το νερό εδώ πέρα. Ήταν κάπως άδικο, πιστεύω, και εκτός challenge να αγοράσω το Golden Blue. Οπότε δεν ήθελα να πάρω κάποιο άλλο κρέας ή κάτι τέτοιο και είπα θα κάνω απλά μακαρόνια με σάλτσα. Όπου και για τη σάλτσα, όπως καταλάβατε, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αρχικά ήθελα να πάρω μία με βασιλικό που να είναι έτσι ωραία τα μακαρονάκια. Και μετά δεν τα είχε. Ούτε αυτά. Πολλές ατυχίες έτυχαν στο σημερινό βιντεάκι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Είναι από τα πιο δύσκολα challenges που έχω κάνει. Γιατί πρέπει να συγχρονίσεις τα καταστήματα με το τι έχουν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμο και σύμφωνα με ένα φυλάδιο. Σκέφτομαι να κάνω μόνο τα μακαρόνια. Γιατί δεν έχω πολύ όρεξη να φάω σάλτσα αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια. Βασικά ψιλοξενέρωσα με όλη την κατάσταση. Αυτά εδώ πέρα είναι Integrale, που είναι στην ουσία ολικής αλέσεως. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει σε προσφορά πάρα πολύ τα ολικής αλέσεως. Πρώτη φορά θα φάω τέτοια μακαρόνια, δεν ξέρω τη φάση. Τι φάση είναι μία, μάμα μία, μακαρού. Αλέξη, θες να κάνω σάλτσα στα μακαρόνια ή δεν θέλεις να κάνω σάλτσα? Είναι εγώ σκεφτόμουν να τα κάνω σκέτα. Δεν κάνω σάλτσα. Καλά, θα κάνω και σάλτσα. Είναι η αποφασιστικότητά μου. Και τέλος, θέλω να πω ότι για βραδινό, πέρα από όλα αυτά, θα φάμε και το μπρόκολο που έμεινε από το μεσημέρι. Πολύ μιλάμε, πάμε να βάλουμε τα μακαρόνια μας και τα λέμε μόλις γίνει. Τα μακαρόνια λοιπόν έτσι είναι. Είναι ολικής άλεσης. Και έχουμε εδώ πέρα και το μπρόκολο από το μεσημέρι που περίσσεψε. Οπότε θα φάμε μακαρόνια με μπρόκολο. Εσύ δεν θες σάλτσα? Θα βάλω σάλτσα. Λοιπόν, εγώ δεν θα φάω σάλτσα, ο Αλέξης θα βάλει σάλτσα, εγώ δεν θα φάω σκέτα τα μακαρόνια, γιατί δεν θέλω. Συνήθως μου αρέσουν πιο πολύ με τυρί. Η σάλτσα μου αρέσει αν έχει και μανιτάρια, αλλά δεν είχε τίποτα. Οπότε θα φάω σκέτα τα μακαρονάκια. Εγώ δοκίμασα λίγο σκέτα. Εντάξει, και θα βάλω σάλτσα. Εντάξει, καλά είναι. Θα βάλω όμως λίγο σάλτσα, γιατί είναι όσο να είναι, το μας. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μου. Θα καθίσουμε και εμείς τώρα να φάμε. Εδώ πέρα τη σαλατούλα και τα μακαρόνια. Ο Αλέξης απολαμβάνει τα μακαρόνια του με σάλτσα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Αν σας άρεσαν αυτά τα βιντεάκια, τα 24 challenge σας κάνω πάρα πολλά. Οπότε, να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή και το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο. Έλα, πάρε σαλάτα. Επίσης, δεν ξεχνάμε το Instagram εδώ πέρα, το παραπονεμένο μου. Να με ακολουθήσετε και εκεί πέρα, γιατί ανεβάζω αρκετά stories καθημερινά και ερχόμαστε έτσι και λίγο πιο κοντά. Και τι άλλο θέλω να πω? Αυτά για το σημερινό βίντεο. Θα τα πούμε τώρα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!